να γνωρίσουμε και τον νέο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Μακρογιάννη, ο οποίος έχει αρμοδιότητα συντονισμού κοινοτήτων. Μια νέα αντιδημαρχία είναι αυτή. Πώς είστε, τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ. Λοιπόν, πέστε μας δύο λόγια για την αρμοδιότητά σας αυτή, που φαντάζομαι τώρα ξεκινήσατε κι εσείς να το δουλεύετε. Ναι. Είναι ένα καινούριο κομμάτι, το οποίο έχει προσθεθεί τώρα στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Μια ιδέα του Δημάρχου μας, του κυρίου Βέρου. Η πρόθεσή του ήταν φυσικά να γίνει ένας άμεσος συνδετικός κρίκος μεταξύ Προέδρων και Δήμου, αμεσότερος να το πω έτσι, έτσι ώστε να είναι πιο κοντά, να υπάρχει αμεσότητα και στους πολίτες και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Διότι όπως ξέρετε τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε κάποιο πρόβλημα λόγω του ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση, το ξέρετε, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Τα χωριά είναι πάρα πολλά, είναι 36 και γεωγραφικοί αντιδήμαρχοι δεν υπήρχαν, με αποτέλεσμα κάποιοι πρόεδροι, ας πούμε, να είναι κάπως πιο μακριά με το όλο σύστημα. Η πρόθεση είναι να μπούμε ενδιάμεσα, να έχουμε άμεση επαφή με τους Προέδρους για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να τους βοηθήσουμε στην ανάπτυξη φυσικά. Φαντάζομαι ότι έχετε καθημερινή επαφή με τους Προέδρους. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που βάζουν για το χωριό τους? Τι σας λένε δηλαδή, τι σας ζητάνε κάθε φορά που σας παίρνουν τηλέφωνο? Καθημερινή επαφή, οπωσδήποτε, θα επισκεφτούμε όλα τα χωριά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Προτεραιότητα βάζουμε στα μέρη που υπάρχουν προβλήματα άμεσα κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας γενικά, των χωριών, είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή αφορούν κυρίως την καθημερινότητα φυσικά, την αγροτική οδοπία που είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί υπάρχουν χωριά και κοινότητες όπως η Αγία Παρασκευή και ο Πολυχνίτος που έχουν τεράστια αγροτική οδοπία με μεγάλα προβλήματα, γιατί οι δρόμοι το χειμώνα ξεπλύνονται, καταλαβαίνετε, είναι χωματόδρομοι. 800 χιλιόμετρα έχει η Αγία Παρασκευή, αλλά τόσο έχει ο Πολυχνίτος και καταλαβαίνετε και τα υπόλοιπα 34 χωριά. Πέρα από αυτό, την αντιμετώπιση της αγροτικής οδοπίας, η οποία είναι κάθε χρόνο ένα μείζον πρόβλημα το χειμώνα, που πρέπει να δούμε ξεχωριστά το κάθε κομμάτι, το κάθε χωριό, το τι χρειάζεται και να με συνεργασία με τους θεματικούς αντιδημάρχους, δηλαδή την αυτεπιστασία και την πολιτική προστασία, να φτιάξουμε ορισμένα πράγματα. Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι ο Δήμαρχος ήδη έχει αποφασίσει, επειδή ξοδεύονται πάρα πολλά λεφτά κάθε χρόνο για τις συντηρήσεις των αγροτικών δρόμων, να γίνουν κάποιες τσιμεντοστρώσεις, να γίνουν κάποιες μελέτες, να δούμε τώρα, να ξεκινήσουμε με τα πιο δύσκολα κομμάτια, τα οποία καταγράφονται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μην έχουμε τόσα πολλά μαζεμένα προβλήματα να τα αντιμετωπίσουμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ίδρυυση, νομίζω φαντάζεστε κι εσείς, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΛ όμως, έτσι. Σε συνεργασία πάντα με τη ΔΕΙΑΛ και ο ρόλος μου είναι, πέρα από το να μαζεύω τα προβλήματα και να τα καταγράφω, να κάνω και επαφή με τους αρμόδιους της ΔΕΙΑΛ, να δίνουμε προτεραιότητες στα χωριά, κυρίως αυτά που έχουν θέμα σοβαρό θέμα με την ίδρυυση και είναι αρκετά, και την άρδευση φυσικά, όλα μαζί. Αυτά τα δύο, και θα έλεγα ας πούμε ότι εκτός από την μέσα στο θέμα της καθημερινότητας είναι και η καθαριότητα φυσικά. Αυτό, ναι, αυτό πήγα να σου πω. Έτσι. Τι γίνεται, έχουμε, δεν είναι μόνο η αποκομιδή, είναι και το σκούπισμα, το καθάρισμα, τα κλαδέματα, τα πάρκα και σχαλές. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι, το οποίο ξεκινάει φυσικά από την αποκομιδή, όπως είπατε, των σκουπιδιών, η οποία φροντίζουμε σε συνεννόηση πάντα με τον θεματικό αντιδήμαρχο καθαριότητας να γίνεται ευκολότερη, να το πούμε έτσι. Γιατί και το εν ώψη καλοκαιριού πάντα πρέπει να έχουμε κάποιες προετοιμασίες, δεν είναι μόνο ο χειμώνας. Είναι η ανακύκλωση, που τα ξέρετε ότι σε ορισμένα χωριά είναι ακόμα δύσκολη η κατάσταση.
είναι τα κλαδέματα, είναι όλα αυτά, είναι ένα κομμάτι μεγάλο που σε άλλα χωριά λειτουργεί περισσότερο καλύτερα, να το πω έτσι, και σε άλλα όχι. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα μαζέψουμε, να δούμε τι χρειάζεται για τους δημόσιους χώρους, για όλα αυτά, και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε, ας πούμε, και αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Βέβαια, να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι ότι κάποιες κοινότητες ίσως είναι αυτό που λέτε για το καλοκαίρι. Υπήρχε η κοινότητα Ερεσού, που έχει τις κάμερες σου, η κοινότητα, ξέρω εγώ, Σιγρίου, η κοινότητα Μύθινας, Πέτρας, Χρυσικαμιάς, που έχουν λίγο και τουριστική δραστηριότητα. Δεν σας ενοχλούν λίγο περισσότερο και για τις προετοιμασίες του καλοκαιριού, δηλαδή να φτιάχνουν ίσως παραλίες, λίγο πιο νωρίς, κάτι τέτοιο? Βεβαίως. Και υπάρχει και ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτό το κομμάτι. Γιατί εμείς ζούμε από τον τουρισμό, τον θέλουμε τον τουρισμό. Άλλωστε πρόσφατα ήμασταν και στην Τουρκία με το Δήμαρχο, κάναμε κάποιες επαφές εκεί με το Δήμαρχο Αϊβαλίου και στο επιμελητήριο με διάφορους φορείς για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη γραμμή Πέτρα Αϊβαλίου το καλοκαίρι, και προς αυτή φυσικά την κατεύθυνση στον τομέα της καθαριότητας φροντίζουμε από τώρα και για τις παραλίες. Ας πούμε, στην Άναξο ήδη έχει γίνει παρέμβαση μετά από κάποιες ζημίες που είχαν γίνει πριν 2 μήνες, δουλέψαν τα μηχανήματα, και στην Πέτρα και γενικά σε όλα στα σημεία τα τουριστικά. Δίνουμε προτεραιότητα, χωρίς να σημαίνει ότι παραμελούμε τα υπόλοιπα χωριά, δίνουμε προτεραιότητα γιατί θέλουμε τον τουρίστα στη Δυτική Λέσβο, και θέλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά, να το πω έτσι. Από έργα τι γίνεται, σας ζητάνε, ξέρω εγώ, έργα, ξέρω, επισκευές κτηρίων, δρόμους, τόσο την αγροτική αγροτηρία και άλλα σημαντικά έργα που μπορεί να χρειάζονται τα χωριά? Ναι. Η κάθε κοινότητα φυσικά έχει το δικό της πρόγραμμα, το δικό της τεχνικό πρόγραμμα που το αναλύουμε κάθε φορά στα χωριά που πάω με τους Προέδρους και τα τοπικά συμβούλια. Φυσικά. Μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες, υπάρχουν κάποιες όριμες μελέτες που προχωράνε. Φυσικά ακούμε τα συμβούλια, τη γνώμη τους για το τι θέλουν και τι χρειάζονται περισσότερο, το αξιολογούμε και κρίνοντας το τι μπορεί να προχωρήσει πιο εύκολα, το προωθούμε. Υπάρχουν προγράμματα για παιδικές χαρές. Είναι πάρα πολλές οι οποίες έχουν γίνει και θα γίνουν. Υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν για διάφορα γήπεδα 5x5 κτλ. Γιατί μας ενδιαφέρει και ο αθλητισμός, η νεολαία, να μπορέσουμε να κρατήσουμε δηλαδή τον κόσμο στα χωριά ζωντανό. Έτσι. Όλα αυτά είναι κομμάτια τα οποία τα κοιτάμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.